την εκδήλωσή μας την διοργάνωσαν από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Αντολίας και Ακαρνανίας, το Επιμελητήριο του Ακαρνανίας, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη και ο Αχιλλώος Θεβή. Το θέμα της απόψινής εκδήλωσής μας, ομιλία, είναι αγιορείτικα μηνύματα με ομιλητή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενο Ιεράς Μεγής της Μονής Πατροπεδίου. Να καλωσορίσουμε τον Σεβασμότατο Μητροπολίτη Αντολίας και Ακαρνανίας, τον Άγιο καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Πατροπεδίου Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, τους πατέρες και αδελφούς, τον Δήμαρχο Θέρμου, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου που μας κάνει την τιμή και μας παρεχώρησε αυτή την ωραία αίθουσα έτσι ώστε να κάνουμε την εκδήλωσή μας. Επίσης, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εσάς που μας τιμήσατε με την απόψινή σας παρουσία. Σύντομους χαιρετισμούς θα έχουμε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κύριο Κοσμά. Στη συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κύριος Παναγιώτης της Εκκλησίας και ο Δημήτρης Μπόκας, εκπρόσωπος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο. Το ότι έχουμε ανάμεσά μας τον πολυσέβαστο Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Πατροπεδίου. Γιατί ένας αγιορείτης ηγούμενος, ένας ιερομόναχος, ένας αρχιμανδρίτης, ένας εργάτης της Εκκλησίας, ο οποίος ζει πραγματικά μέσα στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου και στο Πανεπιστήμιο της Ασκήσεως, έχει πολλές εμπειρίες και έχει πολλές αλήθειες να μας πει, να πει σε εμάς οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο. Και βέβαια θέλουμε να ζούμε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα, αλλά και τη θέληση πολλές φορές, γιατί μας κυκλώνει ο κόσμος, να μείνουμε μόνοι μας, μόνοι μόνο Θεό, να δεχτούμε τα μηνύματα του ουρανού, αλλά και να ζήσουμε κι εμείς με τον αγώνα της αυτοκαθάρσεως και της αναγεννήσεως, ώστε να έχουμε μέσα μας καθαρότητα, φωτισμό, για να μπορούμε να κατανοήσουμε τα μυστήρια του ουρανού. Είναι λοιπόν ευκαιρία, για να μην κουράζω, όλοι μας σήμερα να δεχθούμε τα μηνύματα που θα μας δώσει ο Άγιος Καθηγούμενος, ο Πολυσέβαστος Πατήρ Εφραίμ. Και πρέπει και πάλι τον ευχαριστήσω, γιατί μας έφερε τη μοναδική ευλογία, την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας εδώ, αλλά και ο ίδιος δεν σταματάει. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσφέρει, δίνει, κατοικεί και μας ωφελεί πολύ. Να προσευχηθούμε πολύ να του χαρίζει ο Θεός υγεία, δύναμη, έτη πολλά, ώστε να είναι πραγματικά σε θέση να μας προσφέρει, να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει και όλο τον μοναχισμό τον αγιορείτικο, αλλά και όλο τον ορθόδοξο κόσμο. Γιατί όλος ο ορθόδοξος κόσμος τον χρειάζεται. Δεν το λέω φιλοφρονώντας αυτό. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους υπευθύνους εδώ και τον κύριο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και όλους τους αδελφούς οι οποίοι συνήργησαν να γίνει αυτή η συνάντηση και πάλι να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όσα ακούσουμε να τα κάνουμε πράξη, να βάλουμε μέσα μας. Γιατί σήμερα θα ακουστεί λόγος καθαρός, ορθόδοξος, αγιασμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε Γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενοι της Ιεράς Μεγής της Μονής Πατροπεδίου, Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι ευλογία και τιμή που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να επισκεφτείτε το Επιμελητήριο των Ακαρνανίας και να μιλήσετε στους συμπολίτες μας με το σημαντικό θέμα αγιορείτικα μηνύματα. Εμείς σαν φορέας που υποστηρίζουμε
την επιχειρηματικότητα, αλλά και σαν άνθρωποι που επιχειρούμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει τα πάντα, θεωρούμε ότι η Ορθοδοξία είναι το τελευταίο προπύργιο στήριξης της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της ψυχικής ενδυνάμωσης. Σε μια εποχή που οι αρχές και οι αξίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα και πολλές φορές η ιδιαιτερότητα θεωρείται προσόν, η δε συνεχόμενη αποδόμηση των ορθών πρακτικών της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας μας είναι σε πρώτο πλάνο, πιστεύουμε ότι ο επαναπροσδιορισμός αυτών των αξιών είναι πρώτιστη ανάγκη. Πιστεύουμε πέρα από την ανθρώπινη προσπάθειά μας για τη στήριξη της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, οι προσευχές σας να στηρίζουν τον καλό αγώνα που κάνουμε. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη μεγάλη τιμή που κάνατε στην περιοχή μας, φέρνοντας μαζί σας για προσκύνημα από τους πιστούς το Ιερό Κοιμήλιο της Αγίας Ζώνης Υπεραγία Θεοτόκου, τον μοναδικό από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας, που φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο του Αγίου Όρους. Σας ευχαριστώ και να έχουμε την ευλογία σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Μπόκας. Σεβασμιότατε, σεβαστέ καθηγούμενε της Ιεράς Μονής, Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, σας καλωσορίζω στην ομιλία του σεβαστού καθηγούμενου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, ο λόγος του οποίου δεν είναι απλώς κηρυκτικός και διδακτικός, αλλά μας βοηθά να εισχωρήσουμε στην ασκητική εμπειρία του αγιορείτικου μοναχισμού. Τον ευχαριστούμε θερμά γιατί στέκεται δίπλα στο σωματείο μας και μας βοηθά στην επίτευξη του σκοπού μας, που δεν είναι άλλος από τη μελέτη και προβολή με κάθε μέσο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδίκτυο και εκδηλώσεις των αξιών μας, δίνοντας ελπίδα, ιδανικά και όραμα στους νεοέλληνες μέσα από την παιδεία και τη σωστή ενημέρωση, με κεντρικό στόχο την οικογένεια και την νεότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου του Ολοκαρνανίας για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και να μην ευχαριστήσω τον πνευματικό ποιμένα της προσπάθειάς μας στον ομό, τον Δεσπότη μας, ο οποίος στέκεται αρρωγός και βοηθάει στο πνεύμα της όλης προσπάθειας να είναι θετικό και δημιουργικό. Μας βοηθά να βιώσουμε συνειδητά την Ορθοδοξία, η οποία είναι μεγάλη και καταμάχητη δύναμη που μπορεί να ανορθώσει το γένος μας. Με έργο και λόγια, δείχνουμε ότι η Εκκλησία είναι το ασφαλέστερο λιμάνι για την ατομική μας και την εθνική σωτηρία. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε την ευλογία να πιούμε από την πηγή νερό. Έχουμε την ευλογία να ακούσουμε τον αυθεντικό λόγο, τον αγιορείτικο λόγο, την βιωματική εμπειρία από έναν άνθρωπο που ομολογεί, αναπνέει καθοδική με την βοήθεια της Παναγίας, ζώντας το περιβόλι της που είναι το Άγιο Όρος. Σεβαστέ μας Γέροντα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μεταφέραμε την τιμιωτάτη ζώνη για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά σε εσάς, εδώ στο Αγρίνιο, στην επαρχία της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Πρώτη φορά βέβαια έρχομαι στο εμπορικό επιμελητήριο. Να μου πείτε τι σχέση έχει ο μοναχός με το εμπορικό επιμελητήριο. Έχουμε σχέση στο ότι εμείς οι μοναχοί βέβαια φεύγουμε από τον κόσμο. Όμως δεν πάβουμε να στηρίζουμε τον κόσμο και την προσπάθεια την οποία κάνετε. Διότι εδώ μου έδειξαν τώρα εκεί στην έκθεση τα διάφορα αυτά που παράγουν εδώ οι επιχειρήσεις, και να ξέρετε ότι η Εκκλησία, παρόλο που ο λόγος της είναι σωτηρολογικός, δεν απορρίπτηκε την προσπάθεια εις τα επίγεια πράγματα. Ξέρετε τι απορρίπτει η Εκκλησία? Η Εκκλησία απορρίπτει την απολυτοποίηση της επιγείου προσπαθίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισόστομος, θυμάστε Σεβασμιότατε, που μιλάει για τους πλουσίους κλπ, δεν απορρίπτει τους πλουσίους. Αλλά τι απορρίπτει? Την προσπαθητική διάθεση των πλουσίων στο χρήμα. Και λέγει ότι μπορεί μεν ο πλούτος να είναι έναν τάλαντο, ένα χάρισμα. Βλέπετε, υπάρχουν μερικά καταστήματα σε μια οδό, 10 καταστήματα. Στα 2 πηγαίνει ο κόσμος, πιο πολύς κόσμος, στα 3 δεν πηγαίνει.
Ποιος είναι που νεύει, από πάνω είναι όλα. Γι' αυτόν ο άνθρωπος πρέπει και να επιδιώκει και να προσπαθεί, αλλά να μην ξεχνά ότι όλα αυτά δεν είναι δικά μας. Γι' αυτό και ο μοναχός που καμιά φορά παρεξηγείται, ο μοναχός ο οποίος εργάζεται για τη μονή, ο μοναχός έχει σαν θεμέλιο την ακτιμοσύνη. Και ο κάθε μοναχός σε κάθε μοναστήρι προσπαθεί όχι για τον εαυτό του, για τη μονή του, για τον λαό του, για το ποίμνιό του. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα εμείς οι ακτίμονες μοναχοί που είμαστε εξαντικειμένου ακτίμονες να ερχόμαστε σε εσάς, να σας συγχαίρουμε για την προσπάθειά σας και να σας υπενθυμίζουμε ότι ξέρετε πολύ καλά κάνετε και προσπαθείτε και να συνεχίσετε κύριε Παναγιώτη. Να συνεχίσετε, αλλά να μην ξεχνάτε όμως ότι δεν πρέπει να πολιτοποιείται η προσπάθεια εις τα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και όταν με ρώτησαν τι θέμα θέλω να σας πω, είπα ο τίτλος «Αγιορείτικα μηνύματα». Τώρα τι μηνύματα θα σας πω? Από την εμπειρία του Αγίου Όρους. Διότι εσείς εδώ στον κόσμο, ως κοσμικοί όπως σας λέμε εμείς οι Αγιορείτες, κατά ανάγκη ντυρβάζετε και μεριμνάτε περί πολλά. Και πολλές φορές μέσα στην πίεση των μεριμνών και των προβλημάτων και των εμποδίων και των πειρασμών και των δυσκολιών, ξεχνάτε ότι ενώσε στη χρεια. Και ακριβώς πρέπει μερικοί να σας υπενθυμίζουν ότι ξέρεις, ναι μεν, αλλά πρέπει να βλέπουμε τον ουρανό. Και αυτό το οποίο σκεφτόμουν να σας πω, ήμουν στο ξενοδοχείο, τι θα τους πω εκεί πέρα. Ήθελα να σας αναφέρω, το οποίο το ξαναείπα βέβαια σε άλλη έτσι, σύναξη, μια, αν θέλετε, μια εμπειρία του μακαριστού γέροντος μου, του γέροντος Ιωσήφ, ο οποίος εκοιμήθη το 2009, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, τον έζησα περίπου 30 χρόνια και αυτός ήταν 15,5 ετών. Και του είπαν εκεί στην Πάφο που ήταν από την Κύπρο να πάει να δει ένα σινεμά και ήταν μια κωμωδία. Πήγαινε εκεί, ήταν, ξέρετε παλιά, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τυπικά. Τώρα για να βγει ένα νέος έξω θα βγει από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί. Πριν ήταν να πάει κατά τις 5,5-6 το απόγευμα να δει κάτι και μετά να πάει στο σπίτι του. Τώρα τα τυπικά άλλαξαν. Λοιπόν, πήγαινε εκεί την κωμωδία αυτή, γέλασαν κάμποσο και μετά ο Σοκράτης τότε που ήταν το κοσμικό του όνομα, έτσι τον έπιασε μία, όπως ο ίδιος μας έλεγε, μία μελαγχολία, κύριε Πρόεδρε. Λέει, εντάξει, είδαμε το σινεμά, εγελάσαμε, τώρα τέλειωσε το σινεμά, είμαστε μόνοι μας. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, να γελά, να λυπάται, να στενοχωριέται, να δυστυμεί και τι βγαίνει. Και τότε όπως ήταν ένα παιδί σκεπτόμενο έτσι με αυτούς τους λογισμούς, πήγαινε έξω από την Πάφων σε κάτι βράχια εκεί, το οποίο τώρα βέβαια είναι πολυκατοικίες. Και σκεφτόταν εκεί και έλεγε «Θεέ μου, ας πούμε, αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή». Και του παρουσιάζεται ο Χριστός μπροστά του, σεβασμιότατε, και του λέει «Σοκράτη, τον άνθρωπο τον έπλασα να είναι αθάνατος». Και εξαφανίστην η όραση σε αυτή. Εν τω μεταξύ ο γέροντας ήταν το τελευταίο παιδί της ενδεκαμελούς οικογενείας. Η μεγάλη του αδερφή ήταν στην Αμερική στο Χόλιγουτ. Και το ετοίμαζε διαβατήρα να πάει και αυτός και να σπουδάσει ηθοποιός. Μόλις είδε αυτήν την όραση, λέει στη μάνα του, δεν θα πάω να σπουδάσω, δεν θα πάω να γίνω ηθοποιός, δεν θα πάω στην Αμερική. Λέει γιατί, τι συνέβη. Δεν του είπε τίποτα, αλλά του είπε ότι ξέρεις, δεν θα πάω. Μετά από 15-20 μέρες, αυτός σκεφτόταν αυτό το πράγμα και μάλιστα ήθελε, έτσι πήγαινε μόνος του στην παραθαλάσσιον εκεί, περιοχή της θάλασσας του Ακάμο, έτσι λέγεται, και ψάρευε μόνος του. Και πήγαινε εκεί και σκεφτόταν αυτή την όραση, αυτά που του είπε ο Χριστός ο ίδιος μέσα στο φως όπως τον είδε, και χωρίς να δει ποτέ μοναχόν,
απεφάσισε τη σεβασμιότητα να πάει μόνος του και να φύγει χωρίς να πει σε κανένα τίποτα να γίνει μοναχός. Δεν ήξερε καμία μονή, η εξακουστή μονή τότε ήταν η μονή του Αποστόλου Ανδρέου που είναι στην Καρπασία, που είναι τουρκοκρατούμενη τώρα. Αυτή ήταν η εξακουστή μονή, αλλά αυτή η μονή πήγαινε εκεί ο καημένος με λεωφορείο μόνος του. Του είπε εκεί ο παπάς, ο οποίος ήταν εφημέριος της μονής, λέει παιδί μου, εμείς δεν δεχόμαστε μοναχούς εδώ. Εδώ είναι προσκύνημα, βαπτίζομαι, λειτουργούμε, κάνουμε παρακλήσεις, αλλά μοναχοί δεν υπάρχουν. Εμείς είμαστε έγκαμοι, δύο ιερείς, μένουμε με τις πρεσβυτέρες μας και με τις οικογένειες μας εδώ, αλλά δεν δεχόμαστε μοναχούς. Λέει αυτός, 15,5 χρονών τώρα, λέει, πού να πάω να γίνω μοναχός. Λέει να πάω στη Μονή Σταυροβουνίου. Λέει πού είναι αυτό. Και το εξήγησε εκεί ο εφημέριος, λέει να πάω στη Λευκωσία. Και από τη Λευκωσία θα πάρει το λεωφορείο για τη Λεμεζό και θα κατεβεί στη Μονή Σταυροβουνίου. Πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου, έμεινε εκεί, πήγαινε είναι τον ηγούμενο, λέει παιδί μου, είσαι ανήλικος. Δεν μπορώ να σε δεχθώ. Είσαι 15,5-16 παρά, δεν πρέπει να γυρίσει 18 χρονών. Αυτός έκλαιγε πολύ. Τέλος πάντων, είδαν τον πόθο του παιδιού αυτού, έκανα μία σύσκεψη στο Ηγούμενο Συμβούλιο και λέει ότι ξέρετε, να σε έχουμε εδώ, θα σε δεχθούμε ως φιλοξενούμενο. Όχι ως δόκιμο, διότι μπορεί να έχουμε δικαστικές επιπτώσεις. Το δέχτηκαν εκεί φιλοξενούμενο και περίπου σε 9 μήνες έρχονται από το χωριό του μερικοί να προσκυνήσουν. Λέει από πού είστε, λέει από τη Δρούσια της Πάφου, έτσι έλεγε το χωριό του. Λέει εδώ ένας μοναχός Σταυρομιώτης, λέει έχουμε και ένα δόκιμο δικό σας. Λέει ποιος είναι. Ο Σοκράτης του Παντέλα, έτσι λεγόταν ο πατέρας του. Λέει με αυτός του κάνουμε μνημόσυνα, λέει. Αυτός πήγαινε και ψάρευε στη θάλασσα του Ακάμα και εξαφανίστηκε και είπαμε ότι επνίγηκε στη θάλασσα και έχει 9 μήνες που του κάνουμε τα μνημόσυνα. Λέει μα εδώ είναι. Λέει φέρτε τον να το δούμε. Τον έφεραν εκεί, τον είδαν. Αμέσως ειδοποιήθηκαν τα αδέρφια του από την Αμερική, ήρθαν ένα λεωφορείο την επομένη συγγενής του, κλάματα κλπ. Να τον πάρουν πίσω. Αυτός βέβαια δεν πήγε πίσω και έμεινε εκεί, μετέρχεται στο Άγιον Όρος. Γιατί σας το είπα αυτό, το γεγονός, τι σχέση έχει ο γέροντας Ιωσήφ με το επιμελητήριο. Βεβαίως η σχέση που έχει είναι η εξής. Και δίνω βαρύτητα και επιμένω στην όραση που είδε. Βλέπει τον Χριστό και του λέει ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Τον έπλασα αθάνατο. Και τα λέω αυτά γιατί, διότι βλέπω και εσείς βλέπετε καλύτερα από μένα, διότι εγώ δεν βλέπω ούτε τηλεόραση βλέπω κύριε Πρόεδρε εκεί που είμαι, ούτε κάτι άλλο, μόνο καμιά φορά μου στέλνει κάποιος από αυτά τα site και βλέπω εκεί. Και σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει την αθάνατον πλευρά του ανθρώπου. Και όπως είπα και προχθές, και τα θέατρα μας, και τα τραγούδια μας, και τα ποίηματά μας, όλα αυτά πρώτα, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλας Βελιδύρωμης, ο οποίος προσφάτως αγιοκατατάκτην από την Εκκλησία της Σερβίας, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, λέει ότι όλα αυτά παλιά έδιναν κάποιο μήνυμα, μήνυμα ιδανικών, μήνυμα αξιών, μήνυμα πνευματικών, μήνυμα εκκλησιαστικών. Σήμερα δίνει αυτά τα θέατρα όλα και οι ύμνοι και τα τραγούδια δίνουν ένα μήνυμα και μόνο. Μήνυμα ειδονής. Βλέπετε τα έντυπα. Κάποιος ήρθε εκεί πολιτικός, ενθουσιάστηκε τροποντινά και μου λέει θα σου στέλνω την εφημερίδα μου. Τέλος πάντων μου την έστειλε. Την άνοιξα εκεί, περισσότερες σελίδες ήταν γυμνά. Την έσχισα κι εγώ. Και του γράφω αγαπητέ μου κύριε Τάδε, ευχαριστώ πολύ, αλλά λόγω του ότι είναι γεμάτη γυμνά εφημερίδα, μη μου την ξαναστείλεις. Και τι μου απαντά, συγγνώμη γέροντα λέει, που σου στέλνω, αλλά αν δεν βάλω αυτά δεν θα την πουλήσω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα αποσκοπούν σε ένα εμπόριο. Και το εμπόριο είναι αυτά τα οποία δέχεται ο πεπτωκός άνθρωπος, ο εκτροχιασμένος άνθρωπος. Δηλαδή το μήνυμα είναι η ειδονή και μόνο. Γι' αυτόν εμείς σαν αγιορείτες, σαν ρασοφόροι και με τον Σεβασμιότητα όταν μιλήσαμε και κατηδίαν και με τους πατέρες εδώ, ανησυχούμε πολύ. Γιατί ανησυχούμε? Διότι ο άνθρωπος έχει την αθάνατο ψυχή.
και δεν μπορεί να κάνει κάτι και να ισορροπήσει και να ολοκληρώσει τη ζωή του εάν δεν δώσει σημασία στην εποπτεία και στην εξυγίανση της πνευματικής του υποστάσεως. Γι' αυτόν βλέπετε ο άνθρωπος έχει συνείδηση. Η συνείδηση δεν έχει το ζώο. Το ζώο έχει το αίσθηκτο. Τι είναι η συνείδηση? Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος. Βλέπετε, κάνει κάποιος ένα πτέσμα. Σήμερα ήμουν με κάποιον εκεί στο ξενοδοχείο και μιλούσαμε και μου έλεγε τα δικά του και όπως είπατε είχε εντύψει συνειδήσεως. Η τύψη συνείδησης τι είναι, νομίζετε? Όπως περπατώ στον δρόμο και σκοντάφτω και πέφτω κάτω και αμέσως φωνάω το πόδι μου, εκτύπησα. Έτσι είναι και η συνείδηση. Μόλις πτέσουμε σε κάτι, αμέσως είναι η τύψη συνειδήσεως. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, αυτό το μήνυμα του Αγίου που θέλω να σας πω είναι ότι δεν λέω ότι ο άνθρωπος θα ζήσει μια αλάθητη ζωή. Δεν λέω ότι θα ζήσει μια αναμάρτητη ζωή. Αλλά όμως πρέπει να ζήσουμε ζωή μετανοίας. Πρέπει να μετανοούμε. Σήμερα είπα εκεί στο μοναστήρι Σεβασμιότατε για έναν στη Μονή Φιλοθέου που τον είδα εκεί, ήταν, είχε 60 χρόνια στη μοναστική ζωή και του λέω, εγώ ήμουν φοιτητής τότε, του λέω τι κάνεις 60 χρόνια εδώ? Και μου λέει, παιδί μου, μετανοώ. Και πρέπει να ξέρετε ότι η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια. Βλέπετε και ο Ιούδας μέσα στο Ευαγγέλιο λέει μεταμεληθείς απήγξατο. Δηλαδή μεταμελήθη μεν, δεν μετανόησε δε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία βλέπετε η Εκκλησία είναι η μητέρα μας. Η Εκκλησία είναι η παρηγοριά μας. Πότε πραγματικά απολαμβάνουμε τους καρπούς, τους μητρικούς της Εκκλησίας? Εάν ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο τότε ο Τίμιος Πρόδρομος, ως πρόδρομος Ιησού Χριστού, είπε την επίσημο ρίσινη στο λαό τότε, μετανοείτε, ίγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε ο Χριστός μας, μετά που λίγο καιρό ήρθε ο ίδιος στην επίσημη ιεραποστολική του παρουσία και λέει ακριβώς τα ίδια, μετανοείτε, ίγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία απολαμβάνουμε την χάρη, απολαμβάνουμε το έλεος, απολαμβάνουμε την ευλογία και βλέπετε ότι μπορεί ο άνθρωπος να τέχει όλα και λόγω της θέσεως μου και του διακονήματος αυτού κατά ανάγκη ήρθα με επαφή με πολλούς ανθρώπους και εκεί στη Μονή Βατοπηδία έρχονται διάφοροι και προέδροι και παραπροέδροι και διάφοροι κλπ. Να μου πείτε γιατί τους δέχεσαι αυτούς? Τους δεχόμαστε διότι και αυτοί είναι επιμενόμενοι. Και βλέπω ότι πίσω από τη θέση, πίσω από τον πλούτο, πίσω από την κοινωνική έγκλη, δεν υπάρχει ανάπαυση εάν πράγματι δεν αναπαυθεί η ψυχή του ανθρώπου μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να βρούμε αυτό το οποίο μας λείπει και ακριβώς τι λείπει στον άνθρωπο? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πώς θα ευσταθήσει ο άνθρωπος, πώς θα ευημερήσει πνευματικά ο άνθρωπος? Πρέπει να αισθανθεί την παρηγοριά, να αισθανθεί την παραμυθία. Ποια παραμυθία? Την εξ ουρανού. Πρέπει να πάρει την εξύψους δύναμη και αυτό το παίρνει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια. Βλέπετε η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση τι είναι? Λέγω στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας, στον πνευματικό, λέγω αυτό που με απασχολεί. Και δεν λέω αυτό μόνο αυτό που με απασχολεί. Παίρνω την άφεση των αμαρτιών. Πώς την παίρνω? Με αυτή την ευχή που μου διαβάζει. Πώς το εξηγώ αυτό? Πώς δίνεται η άφεση των αμαρτιών? Μυστήριο. Μυστήριο πώς γίνεται η άφεση των αμαρτιών, αλλά φεύγω από την εξομολόγηση χαρούμενος. Φεύγω χωρίς τύψη συνειδήσεως. Φεύγω με δύναμη για να προχωρήσω στον αγώνα μου. Διότι δυστυχώς μερικοί έρχονται εκεί πέρα και τους λένε οι πατέρες να εξομολογηθούν. Λέει δεν είμαι έτοιμος. Όταν ακούσετε δεν είμαι έτοιμος είναι γυναικοδουλειάς ή μέση σεβασμιότητα. Αυτό είναι, το έχουμε ψηλαφίσει και το έχουμε έτσι πολλές φορές έτσι αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί μην περιμένεις, αδελφέ μου,
να κόψεις το πάθος και μετά να εξομολογηθείς. Καταρχήν δεν θα το κόψεις ποτέ. Θα πας στην εξομολόγηση, θα ταπεινωθείς, θα πεις τα του εαυτού σου, θα πάρεις την άφεση των αμαρτιών, θα πάρεις τη χάρη που έρχεται και πηγάζει από τον ζωηφόρο Μητέρα Εκκλησία και τότε θα σε βοηθήσει με το φωτισμό που θα δεχτείς και τότε πραγματικά θα ειρηνεύσεις μέσα σου και θα ζήσεις τη ζωή της μετανοίας και συντυχάρητη θα προσπαθήσεις να προχωρείς και να μπορέσεις να φτάσεις εις την σωτηρία της αθανάτου ψυχής σου. Διότι βλέπετε αδελφοί μου πόσοι θέλουμε την χαρά, βλέπετε στο τέλος του χρόνου σε λίγον θα στείλουμε ευχετήριες κάρτες. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, όλοι μας θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ποιος όμως βρίσκει την ευτυχία και πού τη βρίσκει? Η ευτυχία ευρίσκεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν όσον μπορούμε, όσον δυνάμεθα, να έχουμε σχέση με πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και στο γεροντικό που ανέφερα και χθες στο Μεσολόγγι προχθές, το γεροντικό δεν είναι βιβλίο για τους γέρους, το γεροντικό είναι περιέχει την εμπειρία των γερόντων. Μέσα λέει κάπου, επήγα λέει μερικοί στον Αβά Ποιμένα, σε έναν μεγάλο έτσι, καθηγητή πνευματικών, στήλο της Εκκλησίας. Και του λένε μερικοί, πώς θα αποκτήσω Αβά φόβον Θεού? Και τους λέει αυτός ο καθηγητής της Διακρίσεως, του λέει σε έναν που το ρώτησε, κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού. Δηλαδή προσκολλήσου σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Φόβος Θεού δεν σημαίνει τρόμος Θεού, σημαίνει ευλάβεια προς τον Θεό. Και τότε θα σου μεταγγίσει την ευλάβεια προς τον Θεό. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, ο καθένας από μας, όπως έχουμε τον γιατρό για τα μάτια, για τα χέρια, για την καρδιά κλπ, θα έχουμε τον πνευματικό ιατρό, τον οποίο θα επιλέξουμε εμείς. Και τότε ακριβώς θα μας βοηθήσει ώστε να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε την καρδιά μας, να βρούμε την ψυχή μας και εκεί πραγματικά να εργαζόμεθα. Και τότε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε, πώς θα καταλάβετε ότι εργάζεστε σωστά, πώς θα καταλάβετε ότι έχετε μέσα σας το Πνεύμα του Άγιον, εάν έχετε τους καρπούς του Πνεύματος, που είναι η αγάπη, που είναι η χαρά, που είναι η ειρήνη, που είναι η πίστη, που είναι η Χριστότης, που είναι η αγαθοσύνη, που είναι η πραότης και η εγκράτεια. Αν αυτά τα έχουμε, τότε μέσα μας υπάρχει αυτή η ειρήνη, που η ειρήνη, αδελφοί μου, δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά η παρουσία του Χριστού, ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία να απολαμβάνουμε αυτό που μας λείπει, μέσα στην Εκκλησία να απολαμβάνουμε αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, διότι ο κάθε άνθρωπος επλάστην κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Και τότε ακριβώς πότε πληρώνεται ο άνθρωπος? Όταν έχει μέσα του τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Τότε μέσα του είναι ειρηνικός, τότε ελπίζει, τότε πιστεύει, τότε προχωρεί και τότε λαμβάνει δύναμη για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα και τους πειρασμούς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Η ζωή μας, αδελφοί μου, το ξέρουμε όλοι, είναι γεμάτη από εμπόδια, είναι γεμάτη από πειρασμούς, είναι γεμάτη από θλίψεις, είναι γεμάτη από στενοχώριες, είναι γεμάτη από δυσκολίες. Και όμως μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, εκεί θα βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν φύγει η ψυχή του ανθρώπου και πάει προς τον ουρανό, η μάρτυρες υπερασπίσεώς του είναι η θλίψη στη ζωή του. Γι' αυτό όταν βλέπετε άνθρωπο που έχει θλίψεις, όταν βλέπετε άνθρωπο που έχει διάφορα εμπόδια, δεν σημαίνει αυτό αποτυχία, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά σημαίνει επιτυχία. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος του ανοίγεται ένας διάδρομος για να πάρει το στέφανο της ζωής, να πάρει το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, από τον κόσμο αυτό θα φύγουμε όλοι. Εδώ πέρα είμαι υπαρικούντες, όχι κατοικούντες. Είμαι θα προσωρινοί. Και ακριβώς αυτήν την προσωρινότητα την βιώνουν εκεί, ιδιαίτερα αυτοί που βιώνουν την αιωνιότητα. Και η αιωνιότητα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται μέσα μας,
την οποία τη βιώνουμε και ακριβώς η Εκκλησία προσφέρει ένα θησαυρό, την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, οποίοι, και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος και οι Άγιοι τόσοι οι οποίοι έχουμε και οι ντόπιοι δικοί σας και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, τι μπορούν να μας δώσουν? Εβίωσαν τον Χριστό, εψηλάφισαν τον Χριστό και ο κάθε Άγιος είναι ένας Χριστός επαναλαμβανόμενος. Γι' αυτόν εύχομαι, διότι μου είπε να μιλήσω, αλλά από την άλλη να δεχτώ και ερωτήσεις. Να δεχτώ ερωτήσεις όταν θέλετε. Εύχομαι η Παναγία με την Αγία Ζώνη που ήρθαν εδώ. Και είναι μια μοναδική ευλογία και εύχομαι να την εκμεταλλευτείτε όλοι. Διότι δεν ξέρουμε αν θα έρθει η Αγία Ζώνη σε 50 χρόνια εδώ. Η Αγία Ζώνη να μας φωτίσει, διότι είναι γεμάτη χάρη. Διότι αυτή εσκέπασε και εκόσμησε το πανακύρατο σώμα της Παναγίας, που ξέρουμε πολύ καλά την καθαρότητα της Παναγίας, την αγνότητα της Παναγίας, την ασπιλότητα της Παναγίας, και μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 μέρες γιορτάσαμε τα εισόδια της Παναγίας εις των ναών. Αυτή η κόρη ως τριετίζουσα δάμαλης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και εργαζόταν την πνευματική ζωή. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η Παναγία δεν αμάρτησε ούτε με τον λογισμό. Γιατί? Γιατί ήταν το δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Και ένας λόγος που οι πατέρες επιμένουν και λένε, ξέρετε, γιατί ο εβραϊκός λαός ήταν επιρρούσε ο λαός του Θεού? Μόνο για ένα πράγμα. Γιατί θα γεννόταν από τον εβραϊκό λαό αυτή η κόρη, η κυρία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, που εμείς έχουμε αυτή την ευλογία αυτές τις μέρες να έχουμε τη ζώνη της, να την ψηλαφούμε, να την ασπαζόμεθα και να αντλούμε την εξύψους δύναμη. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Γέροντα για τα αγιορείτικα μηνύματα. Έδωσε όμως και το δικό του μήνυμα ότι όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει πάνω στα θέματα που έχουν σχέση με την απόψινή εκδήλωσή μας. Δεν βλέπω καμία προθυμία. Ευχαριστούμε σιγά σιγά, έτσι να θερμαθούν τα μαχαίρια, έτσι να κονιστούν. Όποιος θέλει μπορεί να πατήσει το κουμπάκι στο μικρόφωνο και να, για να τον ακούσουμε όλοι. Δεν έχουμε προθυμία. Πάταν πολύ χρησιμού δοθείς ευκαιρίες, διότι το γέροντα δεν θα τον δούμε ξανά γρήγορα στην πόλη μας. Βέβαια εμείς το θέλουμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ορίστε. Σας ακούμε, πώς λέγεστε? Γέροντα, την ευχή σας. Ευλογείτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τις τύψεις που είπατε πριν. Την άποψή σας, άμα οι τύψεις δημιουργούνται από εμάς τους ίδιους προς τα εμάς, ή άμα η κοινωνία, ή η οικογένεια, ή και η Εκκλησία ακόμα τις δημιουργεί σε εμάς? Ακούστε, οι τύψεις, παιδί μου, οφείλονται σε εμάς, στην προσωπική μας ζωή και στα προσωπικά μας λάθη. Αλλά οι τύψεις μπορεί να τις ξεπεράσει κανείς με την εξομολόγηση. Εάν εξομολογούμε, τότε ο εξομολογούμενος σταματά να έχει τύψεις, γι' αυτό και ο μετανοών δεν έχει ποτέ απόγνωση. Ποτέ απελπισία. Εκείνος ο οποίος μεταμελείται έχει απόγνωση. Εκείνος ο οποίος μετανοεί δεν έχει απόγνωση ποτέ. Διότι ψηλαφεί την πατρότητα του Χριστού μας. Ψηλαφεί την ιχθυρμοσύνη του Θεού. Ψηλαφεί το έλεος του Θεού. Και τότε όχι μόνο δεν έχει τύψεις, έχει χαρά, έχει ασφάλεια. Έχει μέσα του μια βεβαιότητα ότι συμβαδίζει και συνδιπορεί με τον Χριστό. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζοντας τη μεγάλη ευαισθησία σας και την αγάπη σας για την οικογένεια και ειδικά την πολυτεχνή, αντιμετωπίζουμε ως έθνος, και το γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα και δράσει, μεγάλο πρόβλημα ως γένος. Σε λίγα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε γεροντοκρατία, λαό γερασμένο, και θα παραδώσουμε στην πατρίδα μας από μόνοι μας χωρίς να το καταλάβουμε. Η επικοινωνία που έχουμε εμείς με τους νέους είναι πραγματικά δύσκολη, γιατί προσκρούμε σε αμήλικτα ερωτήματα που θέτουν. Πώς να παντρευτώ, πώς να δημιουργήσω οικογένεια, υπ' αυτές τις συνθήκες. Θα θέλαμε να συντομεύσω το λόγο,
και η δική σας πνευματική συμβολή. Ακούστε, όπως έλεγαμε και με τον κύριο Πρόεδρο στο γραφείο, σήμερα η κρίση είναι μεν οικονομική, αλλά περισσότερο είναι πνευματική κρίση. Και οι άνθρωποι βέβαια δεν βλέπουν την οικογένεια με τη θεωρία της πίστεως προς τον Θεό, αλλά δυστυχώς τη βλέπουν με τη λογική. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα λάθος μεγάλο. Σήμερα βλέπετε ο γάμος. Ο γάμος οπωσδήποτε υπαγορεύει την πολυτεκνία. Και εμείς, σεβασμιότατε, είμαστε στο βατοπέδι και βλέπουμε πόσα ζευγάρια που είναι στήρα έρχονται εκεί με πόσων πόνων και τι πόνων έχουν που δεν κάνουν παιδιά. Και βλέπετε αυτοί που κάνουν παιδιά δεν θέλουν να κάνουν, διότι ξέρεις, έχω τόσα έσοδα και αν και αν και. Αυτό είναι λάθος. Τα πετεινά του ουρανού ούτε σπίρνουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Νομίζω ότι αν αυξηθεί η πίστη προς τον Θεό, θα λυθεί το θέμα του δημογραφικού προβλήματος. Σήμερα ο λόγος που δεν κάνουν παιδιά άνθρωποι είναι ότι είναι ασθενής η πίστη, είναι ολιγόπιστη. Γι' αυτό τα βλέπουμε με έναν λογικό κρατούμενο τρόπο τα τη ζωή του και δεν τολμούν να προχωρήσουν. Εδώ βλέπετε η μάνα μου, είπα και έκαναν 7 παιδιά. Και 2 παιδιά που πέθαναν, 9. Και ένα που έριξε χωρίς να το θέλει, 10. Θέλω να πω, και όμως δεν εστερηθήκαμε τίποτα. Εμείς είμαστε και πρόσφυγες. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Εγώ ήρθα τότε φοιτητής, ήμουν ο πρώτος της οικογένειας. Δεν είχαμε χρήματα κλπ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε ποτέ. Αλλά δυστυχώς αυτή η απλότης που είχαν οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, πάει να φύγει αυτή η πίστη. Η απλή πίστη, η άδολη πίστη. Γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε στη σωστή πίστη. Και πώς θα επανέλθουμε? Θα έρθουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Θα έρθουμε στις προσευχές που κάνουμε στο σπίτι μας. Θα έρθουμε στο θέμα της νηστείας. Βλέπετε, η νηστεία. Δίαιτα κάνει, η νηστεία δεν κάνει. Ενώ είδα προχθές μια νική σεβασμιότητα, μια κοπέλα εκεί που πήγα στη μητέρα μου στην Κύπρο. Λέει, δεν είναι η ώρα μου να φάω, κατάλαβα. Του λέω, τι έχεις? Λέει, θα κάσω ακόμα 3 κιλά. Τι κάνεις? Δεν πιάσε και λίγο έτσι, ήταν εξάδελφη μου, την πείραζε κιόλας. Λέει, θα φάω τώρα, λέει, σούμε, αυτό χυμό, μετά θα φάω γιαούρτι, μετά θα φάω ξέρω τι μου έλεγε, και τα τηρούσε με κάθε λεπτομέρεια. Βλέπετε, νηστεία δεν κάνουμε όμως. Ξέρετε η νηστεία πόσον πραγματικά δίνει δύναμη στον άνθρωπο? Ξέρετε ότι ο Χριστός μας είπε, και τούτο το γένος των δαιμόνων, ούκαι εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία? Σήμερα σου βιτώθηκαν τα πάντα. Γιατί? Διότι λείπει η βαθιά πίστη προς τον Θεό. Αυτό λείπει. Γι' αυτό δεν έχουμε σήμερα παιδιά. Δεν τολμούν να κάνουν παιδιά. Προχθές ήταν μια κοπέλα εκεί, η οποία είχε το πέπτο παιδί και δούλευε σε ένα υπουργείο. Ήρθε, με βρήκε στην Αθήνα, λέει, γέροντα, θα παραιτηθώ, δεν μπορώ. Με φωνάζουν, λέει, τσιγκάνα, γιατί είμαι έγκυο στο πέπτο παιδί. Μόνο οι τσιγκάνοι κάνουν παιδιά. Πού καταντήσαμε, αδελφοί μου? Γι' αυτό η Εκκλησία κλείει την θύρα του κινδύνου και το Άγιον σας φέρνει το μήνυμα. Με την πίστη να δείτε. Και όχι με τον φακό της λογικής. Η λογική δεν απορρίπτεται μεν, δεν απολυτοποιείται δε. Γι' αυτό είναι πνευματικό το πρόβλημα που η πολυτεκνία δεν προάγεται σήμερα. Που έχουμε μικρά παιδιά και πάνε τώρα στο δημοτικό, υπάρχει λόγος να φοβόμαστε με αυτή την κατεύθυνση που δίνει η πολιτεία όσον αφορά το μάθημα των θρησκευτικών, τη θεολογική κατεύθυνση των παιδιών μας και για εμάς τους ίδιους? Ευχαριστώ. Πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να καθησυχάζουμε, και να ξέρετε, αδελφέ μου, ότι το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι σας. Το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι σας. Ήρθε, σεβασμιότατε, ένα παιδί ο οποίος ήταν άθεος, υποτίθεται. Η γυναίκα του ήταν η ίδια γυναίκα. Ήθελε στο βατοπέδι. Και ήρθε εκεί και μετά από 2 μέρες μου ομολόγησε. Μου λέει, όλα τα απέρριψα, μου λέει. Ό,τι θέλεις τα απέρριψα. Πανεπιστήμια, δασκάλους κλπ. Το μόνο που δεν απέρριψε τη μητέρα μου, που την έβλεπε να προσεύχεται 2-3 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και αυτές οι προσευχές της, επειδή είχε μέσα του Αγία, είδε στο Άγιον Όρος και επανήλθε και άρχισε να θρησκεύει και να πιστεύει στο Θεό. Ο πρώτος δάσκαλος, ο πρώτος πνευματικός είναι ο γονιός. Γι' αυτόν οπωσδήποτε κρατήστε τα παιδιά σας και να τα οδηγείτε σε μια σωστή πνευματική πορεία. Και οπωσδήποτε αυτά όλα τα οποία γίνονται θρησκευτικά, ποιος συμφωνεί με αυτά όλα? Πού τα βρήκαν αυτά και τα βάζουν? Αλλά τώρα μου είπαν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επικρότησε αυτό το οποίο έκανε το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είναι θετικό. Αλλά να επαγρυπνούμε
και να ανησυχούμε την καλή ανησυχία, την καλή αγωνία. Γέροντα, χαίρομαι που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επισκέπτεστε την περιοχή μας. Σας θυμούμαστε από πέρυσι, πριν 10 περίπου μήνες. Ναι, ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο περίπου, που για πρώτη φορά μιλήσαμε για τον Άγιο, τον δικό μας Άγιο, τον Αποκουρίτη Άγιο, τον Άγιο Κάλιστο, τη μνήμη του οποίου... Τώρα, Σεβασμιότητε, ξέχασα να σας πω ότι η μονή μας προχωρεί και πήρε το Βατικανικό κώδικα από εκεί και προχωρεί στο να εκδοθούν και ίσως να συνεργαστούμε και με τη Μητρόπολη να εκδώσουμε τα πάντα το Αγίου Καλίστου του καταφυγιού του. Ναι, συνεχίστε. Αυτό, και μόνο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα θέλαμε λοιπόν αυτού του μεγάλου πατρός του νηπτικού αυτού μεγάλου πατέρα, μιας και είναι πολύ επίκαιρη η μνήμη του, μόλις χθες σας λέω γιορτάστηκε και μάλιστα είχαμε τη χαρά και την τιμή να παραστούμε στον χώρο που εμώνασε, να μας πείτε δύο λόγια, διότι γνωρίζετε πολύ καλά. Ο Άγιος Κάλιστος είναι νηπτικός, είναι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά όταν δει τα έργα του κανείς είναι φιλοκαλία σκέτη, είναι σκέτη φιλοκαλία. Λέει εκεί, τονίζει πολύ το θέμα του πένθους, το θέμα των δακρύων. Και να ξέρετε ότι τα δάκρυα στην πνευματικότητα και στην νηπτική θεολογία δεν είναι κάτι που είναι αποκύημα μελαγχολίας ή κατάθλιψης. Είναι αποκύημα μετανοίας, είναι αποτελέσματα της θείας αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, βλέπετε, έκλαιαν. Δεν έκλαιαν διότι είχαν απόγνωση. Έκλαιαν από την θεία αγάπη και από τον Θείο Έρωτα και ότι ανεδέχονταν τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων της Οικουμένης. Γι' αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης είχε αδιάλειπτο δάκρυο. Γι' αυτό και ένα λόγο που έπαθε εγκεφαλικό συμβασμιότητα του πατήρ Εφραίμου Κατωνακιώτης ήταν από την. Έλειπε το νερό, όπως το λέμε, από την λειψιδρία από τον οργανισμό του, γιατί είχε το δάκρυ. Θέλω να πω ότι τα δάκρυα είναι μεγάλη ευλογία και εκείνο ο οποίο κλαίει στην προσευχή του, όχι από συνέστημα και από άλλα αυτά τα οποία γίνονται καμιά φορά, αλλά πραγματικά από θεία αγάπη. Τότε οπωσδήποτε ο άνθρωπο αυτό γίνεται χαρισματούχος και ενδύεται τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Και ο Άγιος Κάλιστος με αυτόν τον τρόπο ήταν ο άνθρωπος που είχε διορατικό χάρισμα, προορατικό χάρισμα, διότι ακριβώς ήταν ο άνθρωπος των δακρύων. Ο άνθρωπος της νύψης, ο άνθρωπος της προσευχής, της αδιαλείπτου προσευχής. Και αυτό το οποίο δυστυχώς σήμερα και στον κόσμο λείπει, βλέπετε, δεν προσεύχονται οι άνθρωποι σήμερα. Ενώ μπορούν να κάτσουν εκεί, να πάνε να διασκεδάσουν. Και δυστυχώς ακόμα πάνε, καμιά φορά το συμβαίνει και εμένα που παρόμοιο την εργαζόν, ευτυχώς εδώ δεν το είχαμε ευτυχώς. Πάμε να κάτσουμε σε ένα εστιατόριο. Μας κάνει ο δήμαρχος, ξέρω εγώ ποιος μας κάνει, και περιμένουμε τρεις ώρες να φάμε. Διότι λέει πρέπει να το κάνουν τώρα το φαγητό, να είναι νόστιμο, να είναι εύγεστο κλπ. Και διαθέτουμε τόσο χρόνο στο φαγητό, ας πούμε, και στην προσευχή να διαθέσουμε 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Και ο μοναχισμός βέβαια δεν θέλει να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά θέλει να δώσει τι, ένα μήνυμα ασκητικού φρονήματος. Και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό που βλέπουμε είναι το ασκητικό φρόνημα που είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Άρα λοιπόν χρειάζεται να προσευχόμαστε, χρειάζεται να νηστεύουμε, χρειάζεται να μελετούμε, χρειάζεται να δίνουμε χρόνο για την αιωνιότητα, για την αιώνια ζωή. Και ένας ο οποίος κάνει έτσι, τότε γίνεται και στήριγμα και στους άλλους. Αυτό σήμερα, όπως είπα και προχθές στους ιερείς, στην Ιερατική Σύναξη, δυστυχώς ελιγόστεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι που εμπνέουν σήμερα τον λαό. Δεν έχουμε εμπνευστές. Και ποιος θα εμπνέει, αυτός που εμπνέεται κατά κορύφωση από τον ουρανό, αυτός είναι. Λέγεται δύο λόγια για τους λογισμούς, για την προσβολή των λογισμών, γιατί πραγματικά πολλοί υποφέρουν από αυτό το. Ακούστε, ο λογισμός εισηγεί μόνο ο άνθρωπος, δεν έχει το ζώο ποτέ λογισμούς. Διότι ο άνθρωπος είναι λογική οντότης. Πρέπει το λογισμός. Ο διάβολος πολεμεί τον άνθρωπο μέχρι προσβολής. Δεν μπορεί να του κάνει κάτι άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι ο λογισμός, πολλοί ας πούμε έχουν μια ευαισθησία πνευματική και έχουν ένα λογισμό πονηρών. Και αμέσως τους πιάνει απελπισία διότι έχουν έναν πονηρό λογισμό. Δεν σημαίνει ότι ο λογισμός αυτός, αν δεν γίνει πράξης, δεν ενεχοποιεί τον άνθρωπο. Και να σας πω ένα παράδειγμα.
Ένας άνθρωπος είναι, ας πούμε, κάθεται το βράδυ στον μπαλκόνι και είναι Τετάρτη. Και απέναντι έχει ένα σουβλιτζίτικο και πουλεί σουβλάκια. Και αυτός ο καημένος ήταν και πειρασμένος, είναι Τετάρτη μεν, αλλά του δίνει μυρωδιά. Λέει, δεν θα είναι ωραία τα σουβλάκια, αλλά είναι Τετάρτη, ας πούμε, δεν θα πάω. Μετά ητάται. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μου συγχωρέσω εδώ, θα πάω να πάρω μια μπίτα σουβλάκι, διότι πεινάω και ας είναι Τετάρτη. Πηγαίνει στο σουβλιτζί, του λέει, ξέρεις παιδί μου, κύριε, θέλω μια μιλή. Με συγχωρείς, ήταν τελευταία πίτα, την πώλησα. Δεν έχω να σου δώσω. Αυτός μπορεί με στο λογισμό να υποχώρησε και να έκανε μια πρακτική υποχώρηση. Πρακτικά δεν αμάρτησε. Πρακτικά δεν αμάρτησε. Άρα λοιπόν, μην δίνετε σημασία και βαρύτητα στο λογισμό, αλλά στην πράξη. Και ο Χριστός είπε, ενώ τη βλέπει η γυναίκα προς το επιθυμήσει αυτό, λέει, ήδη εμήκυσε αυτόν εν την καρδία αυτού. Γιατί το είπε? Διότι είναι ποτέ η επιθυμία μοιχείας κόλλημα ιεροσύνης? Δεν είναι ποτέ. Αλλά γιατί το είπε ο Χριστός? Για να δώσει τι? Ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Αλλά το τέλος της αμαρτίας που μας ενδιαφέρει εμάς είναι οι πράξεις. Γι' αυτό μην δίνετε πολύ σημασία στους λογισμούς. Οι λογισμοί είναι σαν τις σαπουνόφουσκες που φέρονται και μετά διαλύονται. Ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Μάλιστα. Εφόσον ο Θεός είναι της αγάπης και μας αποδέχεται όλους όπως είμαστε, θα έπρεπε να ανησυχούμε πραγματικά για τις αμαρτίες? Ακούστε, ανησυχούμε διότι, παιδί μου, μην ξεχνάμε ότι και μετά την πτώση του ανθρώπου ανέγκυχτε έμειναν η ελευθερία που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος θα απολογηθεί για τις πράξεις του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Θα απολογηθεί. Σήμερα, ας πούμε, αυτή τη σήμερα αποφασίζεις αυτή την ώρα και λες, θα πάω στην Αθήνα. Πηγαίνεις στην Αθήνα. Θα πάω για κάποιο σκοπό. Είτε καλό είτε κακό. Το κάνεις. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Γι' αυτό μέσα στην ελευθερία που έδωσε ο Θεός, και αυτή η ελευθερία ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα, είναι ότι μέσα στην ελευθερία θα απολογηθεί ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε για την ψυχή μας και να μεριμνώμε για την ψυχή μας και να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα, αφορώντες εις των της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστό. Από την τελευταία μου προσκυνηματική έτσι, επίσκεψη στο Άγιον Όρος φέτος, παραμονή της Παναγίας, θυμάμαι στην τράπεζα που αναφέρατε για τους πνευματικούς νόμους, για τον πνευματικό νόμο. Εμείς πορευόμαστε σήμερα σύμφωνα με τους νόμους των ανθρώπων και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο μου, τι είναι ο πνευματικός νόμος? Ο πνευματικός νόμος, παιδί μου, είναι αυτός ο οποίος συνέχει τον άνθρωπο για να μετανοεί και να ταπεινώνεται. Γι' αυτόν η βάση του πνευματικού νόμου είναι αυτό που λέει ο Αβά Μάρκος ο ασκητής. Οι Βυζαντινοί έλεγαν πάντα πώλησον και μάρκον αγόρασον. Και τι λέει ο Βαμάρκος? Όσα διειδονείς απέλαυσες, διαοδύνεις θα τα καταθέσεις. Έτσι είναι. Γι' αυτό και πού συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει στους ανθρώπους που ποθούν ιδιαίτερα την τελειότητα. Εάν επιθυμείς την τελειότητα, και η τελειότητα είναι για όλους, γιατί ο Χριστός είπε «Τέλειοι γίνεστε, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί». Άγιοι γίνεστε, καθώς και εγώ Άγιος ημί. Εάν πραγματικά ποθούμε την τελειότητα, θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος και θα χαιρόμεθα γιατί λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Διότι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, μας δίνει οδύνη, αλλά μέσα στην οδύνη μας δίνει και τη χάρη και εντρυφούμε στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Σας, ο Γέροντας Ιωσήφ, μετά που εκοιμήθη, χαμογέλασε. Ναι. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε πώς το λάβατε εσείς προσωπικά αυτό. Ακούστε, να σας πω το γεγονός. Επειδή σεβασμιότητα είμαι θα νέοι περισσότεροι στο βατοπέδι, είναι πέθανε ο γέροντας, μετά από πολλά χρόνια πέθανε, δεν είχαμε έτσι κηδεία, ας πούμε. Πέθανε με πνευμονικό είδημα, είχε την καρδιά του. Εκεί ο αδελφός που ήταν εκεί ξέχασε να του κλείσει το στόμα, ας πούμε. Μετά μου λέει, ξέρεις, το στόμα δεν κλείνει. Στο Άγιον Όρος υπάρχει το έθιμο και σκεπάζεται ο μοναχός. Εξ ολοκλήρου και η κεφαλή του και όλα. Δηλαδή θέλω να το βάλω σε ένα μανδύα μοναχικών και το ράβουν και δεν βλέπεις τίποτα. Επειδή όμως αρχόταν ο Άγιος Λεμεσού που είναι πνευματικό του παιδί και μερικοί άλλοι ιερείς από την Κύπρο, λέω στους πατέρες, εφόσον θα έρθουν και να τον ασπαστούν, ας φαίνεται το πρόσωπό του. Με παίρνει στο εσωτερικό τηλέφωνο ο αδελφός. Λέει, γέροντα, είναι πολύ απέσιο, μου λέει, είναι ολόμαυρος από το πνευματικό είδημα και είναι και ανοιχτό το στόμα του. Τώρα, παιδί μου, τι θα κάνουμε τώρα, καλοπιτμούς θα κάνουμε? Νεκρός ήταν,
Μάρτυρας ήταν, μαρτυρικό τέλος είχε, όπως είχε να τον βάλουμε εκεί να τον προσκυνήσουν, τον άνθρωπο που θα έρθουν. Λέει, μα τώρα τον έραψα. Όχι, το λέω. Θα τον ανοίξεις. Θα τον έχεις όπως σου είπα, να είναι ευλογημένο. Το έραψαν όλο το δίψανο και μετά στο τέλος έκοψαν αυτό και το βρήκε κλειστό το στόμα και χαμογελαστό. Ήταν ένα δείγμα ότι νικάει τον θάνατο ο άνθρωπος που πεθαίνει εν Χριστώ. Όπως ο Χριστός θανάτω, θάνατον πατή σας. Γι' αυτό είναι η λεγόμενη επικίδιος ακολουθία του, ότι ήταν μία ανάσταση για μας. Ότι να ξέρετε όταν ο άνθρωπος είναι συσσωσμένος, οι πνευματικοί άνθρωποι αισθάνονται πολύ χαρά στην καρδιά τους, όταν γίνεται η ακολουθία, η επικίδιος.